στην επόμενη αποκάλυψη που έχουμε να κάνουμε. Όπως ξέρετε και όπως θα έχετε ακούσει, η κατηγορούμενη έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές διαμέσου του δικηγόρου της, δημόσια, ότι δεν είχε ακούσει, δεν γνώριζε την Κεταμίνη, δεν ήξερε την Κεταμίνη και μάλιστα επειδή το άκουσε αυτό πρώτη φορά από τους δημοσιογράφους όταν ανέφεραν ότι βρέθηκε Κεταμίνη στην Τζοτζίνα, γι' αυτό εκείνη την ημέρα... Ήταν καθοδόν για να τη συλλάβουν. Ακριβώς, όταν καθοδόν. Γι' αυτό εκείνη τη μέρα, κύριε Μαρακάκη, έκανε και την αναζήτηση που βρέθηκε αναζήτηση. Βεβαίως, η ελληνική αστυνομία λέει ότι της έχουν εμφανιστεί διαφημίσεις από την Google που καταδεικνύουν ότι είχε αναζητήσει ναρκωτικές ουσίες σε προγενέστερο χρόνο, αλλά... Και όλες τις ουσίες που χορηγούνταν στα παιδιά της. Έχει προκύψει ότι έμπαινε στο διαδίκτυο και έψαχνε λεπτομέρειες για τις ουσίες, για τα φάρμακα που έδιναν οι γιατροί στα παιδιά της. Αυτό αποδεικνύεται από την άρση απορρίτου. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο. Όχι. Είναι και μέσα στο πλαίσιο της έρευνας που λέει. Αυτό δεν είναι, όχι. Υπάρχει όμως, θα μας πει τώρα Γιώτα, ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο κλονίζει αυτό τον ισχυρισμό. Εγώ δεν θα πω ότι τον απορρίπτει. Παναλαμβάνω. Ισχυρίζεται κάτι κατηγορούμενη, έχει το τεκμήριο της σταθερότητας. Να είμαστε προσεκτικοί στις λέξεις που επιλέγουμε. Τον κλονίζει όμως. Γιατί τον κλονίζει, Γιώτα? Γιατί η ίδια για πρώτη φορά παραδέχεται ότι γνωρίζει για την Κεταμίνη στις 30 Μαρτίου του 2022, του τρέχοντος έτους, όταν και συνελήφθη. Όμως σήμερα θα αποκαλύψουμε, θα δείξουμε ένα έγγραφο το οποίο ήταν πάνω από το κεφάλι της Τζορτζίνας, το προσκεφάλι της, όσο η Τζορτζίνα νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρίο, δηλαδή ένα χρόνο σχεδόν πριν, τον Απρίλιο του 2021. Το έγγραφο αυτό το είχαμε παρουσιάσει αποκλειστικά και μέσα από την εκπομπή, αλλά τώρα πλέον θα το δούμε πάνω από το κρεβάτι όπου νοσηλευόταν η Τζορτζίνα. Και είναι το διάγραμμα δοσολογίας επηγόντων φαρμάκων. Είναι δηλαδή ένα χαρτί που περιλαμβάνει γύρω στις 10 με 15 ουσίες που μπορούν οι γιατροί να χορηγήσουν σε κάποιο έκτακτο περιστατικό. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες έχουν χορηγηθεί. Μπορούν να χορηγηθούν για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. Δώστε λίγο πίσω τη φωτογραφία να τη δείξουμε, γιατί δεν το έχουμε βάλει σε κύκλο για να καταλάβει ο τηλεθεατής. Αυτό είναι λοιπόν το διάγραμμα. Μισό λεπτάκι. Που αναφέρει και την Κεταμίνη. Δώστε πρώτα. Στοπ, στοπ, σταματήστε λίγο, πάτε ένα στοπ. Λοιπόν, εδώ είναι το παιδάκι. Δεν θα δείτε κάτι από το παιδάκι βεβαίως, φαίνεται άδειο το κρεβάτι γιατί το έχουμε επεξεργαστεί. Εδώ είναι το παιδάκι, είναι το Τζορτζινάκι στην εντατική, έτσι. Λοιπόν, εδώ πίσω, σε εμφανέστατο σημείο, υπάρχει αναρτημένο αυτό το έγγραφο. Τι περιλαμβάνει αυτό το έγγραφο? Αυτό είναι ένας οδηγός έκτακτης ανάγκης για τους γιατρούς. Είναι ένας οδηγός. Τι λέει στους γιατρούς? Ότι αν συμβεί αυτό, θα δώσετε στην Τζορτζίνα αυτό το φάρμακο. Αν συμβεί, είναι αυτό το έγγραφο που βλέπετε, θα δώσετε το άλλο φάρμακο. Αν συμβεί αυτό, θα της δώσετε κεταμίνη. Αν συμβεί το άλλο, θα... Η κεταμίνη, λοιπόν, στην αποκάλυψη που μας κάνει σήμερα η Γιώτα, η κεταμίνη εμπεριέχεται σε αυτόν εδώ τον κατάλογο. Mm-hmm. Πόσο καιρό επισκεπτόταν η μητέρα, η οποία δείχνει να ξέρει τα πάντα, αν έχει πάρει κάλιο το πρώτο παιδί, μα τη φαρμακευτική αγωγή, τη φάρμακα, τι ναρκωτικές ουσίες του χορηγούς, αν ξέρει τα πάντα. Δείχνει να ξέρει τα πάντα η μητέρα. Πόσο καιρό η μητέρα επισκεπτότανε το παιδί σε αυτό το θάλαμο, με το έγγραφο εκεί αναρτημένο, με όλες τις ουσίες? Έμεινε περίπου στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ρίο ένα μήνα, 30 ημέρες, και το επισκεπτήριο γινόταν δύο φορές την ημέρα, μία το πρωί και μία το απόγευμα, από μία ώρα περίπου. Βεβαίως, κάποια στιγμή η ίδια είχε ζητήσει να μένει περισσότερο χρόνο με το παιδί της, κάτι που οι γιατροί της το επέτρεψαν. Άρα, για 30 μέρες περίπου, η μητέρα ήταν σε αυτό το κρεβάτι. Πώς γίνεται λοιπόν μία μητέρα που δείχνει τόσο ενδιαφέρον και ψάχνει τα πάντα για το παιδί της να υπάρχει αυτό το χαρτί επί 30 ημέρες πάνω από το κεφάλι του παιδιού της και να μην έχει μπει να διαβάσει τουλάχιστον τις ουσίες? Δεν ξέρουμε. Μπορεί και να μην το έπραξε. Μπορεί να μην το διάβασε ποτέ αυτό το έγγραφο. Μπορεί να μην τις διάβασε τις ουσίες και μπορεί να το ισχυριστεί αύριο μεθαύριο. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι πρόκειται για μια μητέρα που μέχρι τώρα έχει δείξει να ξέρει τα πάντα, να ξέρει τι φάρμακα παίρνει το παιδί, να μπαίνει να γκουγκλάρει τα πάντα, να ψάχνει τα πάντα, να ξέρει αν πήρε μέχρι και κάλιο και τις ουσίες κλπ. Θέλω να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε.
Από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται ότι στο αίμα της Τζορτζίνας υπάρχει ουσία κεταμίνη. Εσείς γνωρίζετε τι είναι αυτή η ουσία? Όχι, δεν τη γνώριζα μέχρι τώρα. Για την ουσία αυτή άκουγα για πρώτη φορά από την τηλεόραση. Εκείνη τη στιγμή που άκουσα για το έβριμα αυτό, μπήκα στο διαδίκτυο για να μάθω τι ουσία είναι αυτή και παράλληλα μιλούσα με τον Μάνο στο Messenger και τον ενημέρωνα τι λέει η τηλεόραση. Δεν πέρασαν 15 λεπτά και με συνέλαβαν. Για πρώτη φορά πιο ουσιαστική γνώση περί της ουσίας κεταμίνη έμαθα μετά τη σύλληψή μου από τους δικηγόρους μου και από τους συγγενείς μου που από μόνοι τους το έψαξαν για να δουν τι είναι αυτή η ουσία. Αυτά δήλωσε στην ανακρίτρια 33χρονη κατηγορούμενη για το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας λίγο μετά τη σύλληψή της στις 30 Μαρτίου. Και αυτό είναι το κρεβάτι της Τζορτζίνας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου, όπου η 9χρονη νοσηλεύτηκε για έναν μήνα. Μετά την ανακοπή που υπέστη. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάζει το T-Live, σε μια κολόνα ακριβώς πάνω από το προσκέφαλό της υπάρχει κρεμασμένο ένα έγγραφο. Πρόκειται για το διάγραμμα δοσολογίας επιγόντων φαρμάκων για τη μικρή Τζορτζίνα. Ανάμεσα στις ουσίες που αναφέρονται σε αυτό είναι και η κεταμίνη. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο έβλεπε καθημερινά επί έναν μήνα η 33χρονη κατηγορούμενη. Όπως προκύπτει από την άρση του τηλεφωνικού της απορρίτου, οι 33χρονοι αναζητούσαν στο διαδίκτυο λεπτομέρειες για τις ουσίες που χορηγούνταν στην 9χρονη Τζορτζίνα, ενώ έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τώρα έκαναν καρδιογράφημα πάλι και έφεραν και ένα φάρμακο στο συρτάρι. Μου είπαν για ώρα ανάγκης. Θα τον γκουγκλάρω να δω τι είναι. Το γκουγκλαρές, πώς λέγεται, αφού εγκεφαλικά βγήκε μια χαρά το παιδί. Κοίτα, μην του δώσουν τίποτα, έτσι. Ναι, το γκουγκλαρα, λέγεται 5 μιλιγκράμμ. Η Ρούλα Πισπυρίγκο, όπως προκύπτει από το διάλογο που είχε με τον ενδιαστάση σύζυγό της, αναζητούσε στο διαδίκτυο κάθε φάρμακο που οι γιατροί χορηγούσαν στην Τζορτζίνα. Ωστόσο, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε υποστηρίξει ότι για την ουσία κεταμίνη δεν γνώριζε το παραμικρό. Την κεταμίνη όμως πώς την εξηγείς εσύ, Ρούλα? Τι περνάει μέσα από το μυαλό σου, θέλω να μάθω. Τι σκέφτεσαι? Έχω πει στην ομολογία μου πώς την εξηγώ την κεταμίνη. Εγώ δεν την ήξερα την ουσία αυτή. Πρόσβαση δεν έχω πουθενά. Και αυτό φαίνεται σιγά σιγά και θα φανεί μέχρι το τέλος της υπόθεσης. Εγώ δεν έχω πρόσβαση και η κεταμίνη από ό,τι είδα και από τις απαντήσεις του παιδών στην δικογραφία και αυτά είναι στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ. Κατέβηκαν να διασωληνώσουν το παιδί. Εγώ είδα ότι βγήκαν από το παιδόν και κάναν μια ανακοίνωση ότι εμείς δεν χορηγήσαμε κεταμίνη. Ναι, δεν χορηγήσανε, αλλά υπάρχει. Ακούστε τι υποστήριξε ο Μάνος Δασκαλάκης για την κεταμίνη. Ξαφνικά σου λένε την ουσία, κεταμίνη. Εκεί πια. Εκείνη την ώρα επικοινωνεί μαζί μου. Μου λέει, βγάλανε, μου λέει κεταμίνη, άλλο αυτό. Της λέω, μην ακούς, της λέω. Όπως βγάλανε το τοξικό, έτσι θα βγάλανε και αυτό. Μετά πάνω μου, όταν άκουσες για την σύλληψη. Έχασα και την επαφή μαζί της. Δεν σε έπαιρνε ίδια, γιατί ξέρω ότι έκανε προσπάθειες να σε βρει. Το πρωί. Από τη Γαδά. Από τη Γαδά μέσα. Και τι σου είπε Μάνο, τι κουβέντα ήταν αυτή? Είναι μία και μοναδική κουβέντα που είχατε? Μετά την σύλληψη. Δύο φορές το τηλέφωνο. Την πρώτη φορά το σου? Την ίδια μέρα όμως. Μου λέει, με έχουν πιάσει, δεν ξέρω το λόγο, δεν ξέρω για την κεταμίνη, ψάξτε, βρείτε γιατρούς, φαρμακοποιούς, γιατροδικαστές, βρείτε τα πάντα. Στο δεύτερο τηλεφώνημα, μου λέει κεταμίνη, μου λέει δεν αγοράζεται, μου λέει είναι εξειδικευμένο φάρμακο, δεν αγοράζεται κάπου. Της λέω, Ρουλά, κοίταξε να δεις. Γιατί είχαν ξεκινήσει και κατηγορίες στο περιβάλλον. Της λέω, έχεις καταλάβει τη θέση μας, λέω, αυτή τη στιγμή. Οι δύο μαρτυρίες που έρχονται στο φως εγείρουν ερωτήματα. Η πρώτη αφορά σε εργαζόμενο νοσοκομείο, ο οποίος αποκάλυψε ότι ξαφνικά και ενώ νοσηλευόταν η Τζορτζίνα, η Ρούλα Πισπυρίγκου επέλεξε να κάνει μια ριζική αλλαγή στα μαλλιά της. Κάποια στιγμή και ενώ η Τζορτζίνα νοσηλευόταν, η μητέρα άλλαξε χρώμα στα μαλλιά της. Ήρθε με ένα πορτοκαλί καρωτή χρώμα στα μαλλιά της. Ήταν τόσο έντονο το χρώμα που έκανε σε όλους μας εντύπωση. Μετά από λίγες μέρες την είδαμε ξανά με ξανθό πλατινέ μαλλί. Η περιγραφή που δίνει ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο φαίνεται να ταιριάζει με την περιγραφή προσώπου Κλειδί, ο οποίος, όπως λέει, είχε έναν άκρος αποκαλυπτικό διάλογο με μια γυναίκα με όμοιο χρώμα μαλλιών. Πιστεύω ότι εκείνη την ημέρα στο σπίτι στην Πάτρα ήταν αυτή. Είδα μια εύσωμη γυναίκα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Είχε όμως κόκκινο προς καρωτή μαλλί και όχι το ξανθό που την βλέπουμε στις φωτογραφίες στην τηλεόραση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα στρογγυλό σκουλαρίκι που είχε κοντά στο στόμα. Αν δω την κυρία αυτή με κόκκινη ή καρωτή περούκα, θα μπορέσω να την αναγνωρίσω.
Η κυρία αυτή με ρώτησε: «Πώς το πίνεις, ρε φίλε?» Ήθελα να της δείξω πώς γίνεται η ενδοφλέβεια. Αμέσως κατάλαβα ότι δεν είναι χρήστης, φαίνεται αυτό. Της λέω: «Καλά ψωνίζεις και δεν ξέρεις πώς πίνεται? Θες να παίξεις παιχνίδια με το χαρό? Τράβα το δρόμο σου και εγώ το δικό μου». Να σου εξηγήσει ο κύριος πώς πίνεται και έδειξα τον έμπορο. Μου μίλησε με έναν ιδιαίτερο τόνο φωνής. Πώς μια γυναίκα ενδιαφέρεται για κάποιον να το γνωρίσει? Όταν όμως της μίλησα έτσι, έμεινε πίσω μου και συζητούσε διακριτικά με τον έμπορο ναρκωτικών. Η Ρούλα σας είχε παίξει ένα παιχνίδι. Μπορεί να αλλάξει τη φωνή της σε πολλούς διαφορετικούς τόνους και όχι αυτό που λέγανε με την κλειστή μύτη και το καναρίνι. Αν του την πέσουν, εννοεί τον έμπορο, και πάρουν το καταγραφικό, γιατί όλα καταγράφονται από κάμερες, θα τη δουν. Όπως μπορείτε να δείτε σε αναρτήσεις της 33χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πόζαρε μαζί με τον Μάνο Δασκαλάκη, με ίδιο χρώμα μαλλιών και στις 27 Φεβρουαρίου.